Είναι μαζί μας ο καθηγητής οικονομικών. Τώρα, κοιτάξτε, πώς γίνεται με τις ομάδες που δανείζουν παίκτη, δεν ξέρω να πω, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ή του Πανεπιστημίου Πειραιός, ο κύριος Νίκος Κυριαζής. Γεια σας, κύριε καθηγητή. Κοιτάξτε. Καλώς ήρθατε. Και ευχαριστώ, καλώς σας βρήκα. Κοιτάξτε, παραμένω βέβαια Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, άσχετο ότι είμαι δανεισμένος, όπως είπατε, με άδεια για ένα χρόνο στο Διεθνών και Ευρωπαϊκών του Πανεπιστημίου Πειραιά. Μάλιστα. Άρα δεν έχω αλλαξοπιστήσει πάντως, κύριε Πολύζο. Λοιπόν, ελάτε να δούμε τα της οικονομίας, διότι γίνεται πολύ καιρό τώρα μια ζωηρή και πάλι συζήτηση για το πόσο καθαρή θα είναι η έξοδος, για το τι σημαίνει το πρόγραμμα μεταμνημονιακής παρακολούθησης που ο συνάδελφός σας, καθηγητής Τσακαλώτος, ως Υπουργός Οικονομικών, προσπαθεί να περιγράψει και θα έχει πιο ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, λένε, αυτό που θα γίνεται στην χώρα μας, γιατί αυτό ακολουθήθηκε σε όλες τις χώρες που είχαν δανεισμό, που είχαν μνημόνια, να το πούμε πολύ απλά. Ποιες είναι οι γκρίζες, οι σκοτεινές ακόμη περιοχές που θέλουν φως για να τις κατανοήσουμε. Μιλούμε για καθαρή έξοδο? Όχι. Αυτό είναι καταφατικό και θα ήθελα να πω το εξής, ότι ίσως θυμόσαστε ότι είχαμε δημοσιεύσει με τον συνάδελφό μου, τον δόκτωρα οικονόμου, ένα άρθρο στο Βήμα πριν από περίπου 2 μήνες, που ολοσέλιδο μάλιστα κείμενο, με βάση μια μελέτη που είχαμε κάνει στο Πανεπιστήμιο, που ήταν ακριβώς το θέμα τι σημαίνει καθαρή έξοδος και αν μπορεί να υπάρξει καθαρή έξοδος. Λοιπόν, το πρώτο που πρέπει να πούμε εδώ είναι ότι υπάρχει ευρωπαϊκός κανονισμός από το 2013, που προβλέπει ότι όσο μια χώρα δεν έχει αποπληρώσει το 75% των δανείων που έχει πάρει από επισήμους φορείς, αυτό σημαίνει δηλαδή ευρωπαϊκές χώρες και δούνου του, δεν είναι υπό αυστηρή εποπτεία. Η αριθμή είναι η εξής. Έχουμε λάβει συνολικά 240 δις από Ευρωπαϊκή Ένωση και Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Το 75% είναι 180 δις, δηλαδή όσο το ΑΕΠ της Ελλάδος σήμερα. Ώσπου να ξεπληρώσουμε αυτά τα 180 δις, είμαστε υπό αυστηρή εποπτεία. Ο κύριος Τσακαλώτος, προς τιμήν του και ειλικρινής και αντίθετα από ό,τι λέγανε άλλα μέλη της κυβέρνησης και ο κύριος Πρωθυπουργός, είπε ότι αυτό σημαίνει ότι οι θεσμοί θα έρχονται 4 φορές το χρόνο στην Ελλάδα, γιατί θα πρέπει να επιπτεύουν τι θα γίνει από εκεί και πέρα. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει καθαρή έξοδος με την έννοια ότι θα μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε και πολύ φοβάμαι παραδείγματος χάρη ότι δεν θα έχουμε ξανά επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων παραδείγματος χάρη, δεν θα έχουμε επαναφορά του κατωτάτου μισθού. Ότι είναι συμφωνημένο αυτό να συμβεί, θα πάμε σε συλλογικές συμβάσεις, θα έχουν άλλο περιεχόμενο, δεν θα είναι συλλογικές συμβάσεις όπως ξέραμε μέχρι τώρα. Ή δεν μας λέει όλη την αλήθεια η κυβέρνηση? Εγώ να σας πω την αλήθεια, όσο να το δω υπογεγραμμένο και συμφωνημένο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν νομίζω ότι θα γίνει. Αυτή είναι η άποψή μου. Mm-hmm. Δηλαδή πιστεύω ότι δεν θα το δεχθούν τελικά οι εταίροι μας, όπως δεν θα δεχθούν για την ώρα τουλάχιστον και την επαναφορά του κατώτατου μισθού σε ανώτατο, σε μεγαλύτερο επίπεδο από ό,τι είναι τώρα. Ναι. Πάμε να δούμε τι θα συμβεί με τις αγορές. Ήδη βλέπουμε από το 4,1 που ήμασταν στο δεκαετές ομόλογο, εκτινάχθηκε χθες και σήμερα στο 4,5%. Αρκεί το μαξιλαράκι που έχουμε δημιουργήσει για να αντέξουμε στις κερδοσκοπικές επιθέσεις που θα δεχθούμε? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή προφανώς δεν σκοπεύουμε να βγούμε πολύ γρήγορα στην αγορά. Το μεγάλο πρόβλημα όμως είναι, που και αυτό σχετίζεται με το τι σημαίνει καθαρή έξοδο ή όχι, είναι το εξής, ότι μεσοσταθμικά τα δάνεια που έχουμε πάρει μέχρι τώρα, τα οποία συνολικά είναι 320 δις, αν βάλουμε και τα δάνεια από τον ιδιωτικό τομέα, ομόλογα δηλαδή προς τον ιδιωτικό τομέα, έχουν ένα επιτόκιο 2%, το οποίο μας δίνει περίπου 6 δις κάτι το χρόνο, και γι' αυτό ακριβώς έχουν θέσει και το όριο, το πλεόνασμα να είναι 3,5%. 3,5% του 180 δις που είναι το ΑΕΠ της Ελλάδος είναι περίπου όσοι τόκοι πρέπει να πληρώνουμε το χρόνο. Τα 6 δις κάτι. Έτσι βγαίνουν και τα νούμερα. Από εκεί και πέρα, αν όπως λέτε φύγουμε από το 2 και πάμε στο 4 και 4 κάτι, σημαίνει ότι επιβαρυνόμαστε στο μέλλον με πολύ περισσότερους τόκους.
Και αυτό είναι ένα πολύ επικίνδυνο παιχνίδι. Και μάλιστα εγώ το λέω ότι είναι ένα πολύ ακριβό παιχνίδι. Δηλαδή να πεις ότι ναι, έχω μια μεγαλύτερη ίσως ευελιξία στην πολιτική που μπορεί να κάνω, αλλά την πληρώνω με πολύ ακριβότερο επιτόκιο. Εάν το τραβήξουμε πολύ αυτό το πράγμα, είναι η συνταγή για την επόμενη πτώχευση. Και το έχω γράψει και το λέω πολύ ειλικρινά. Άρα λοιπόν και το μαξιλάρι που μου είπατε, εντάξει, διαρκεί για κάποιο διάστημα, επειδή τον επόμενο χρόνο δεν έχουμε πολύ μεγάλες αποπληρωμές ομολόγων που λήγουν, αλλά από εκεί και πέρα βεβαίως δεν ξέρω τι θα είναι. Ναι, αλλά... Άρα λοιπόν η πολιτική, το ότι δεν χρειαζόμαστε κανένα δανεισμό από την Ευρωπαϊκή Ένωση και πάμε στις αγορές, μπορεί να είναι πάρα πολύ ακριβή. Να σας πω τώρα, από το μαξιλάρι ασφαλείας που δημιουργούμε είμαστε ακόμη πολύ χαμηλά, γιατί έχει προσδιοριστεί ως στόχος να διαμορφωθεί στα 20 δις και είμαστε ακόμη σε μονοψήφιο νούμερο, έτσι δεν είναι, ή το έχουμε ξεπεράσει το Βεβαίως. Μονοψήφιο. Όχι, άρα εκεί περίπου, ναι. Από πού προσδοκούμε έσοδο για να δημιουργήσουμε, να χτίσουμε σιγά σιγά αυτό το μαξιλάρι? Μα προφανώς ότι θα μπορέσουμε κάποια στιγμή να ξαναβγούμε στις αγορές με ένα δεύτερο ομολογιακό δάνειο. Κάναμε ένα, όπως θυμόσαστε, πριν από μερικούς μήνες, με ευνοϊκούς όρους. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο ακόμα δεν το ξέρουμε. Και όπως είπατε, τον τελευταίο καιρό τα επιτόκια αρχίσανε πάλι να ανεβαίνουν. Δηλαδή είχαμε δανειστεί το τελευταίο με 3,5, το 3,5 μετά ανέβηκε στη δευτερογενή αγορά 4 κάτι και τώρα, όπως είπατε, έχει πάει 4,3 και μπορεί να ανέβει κι άλλο. Μάλιστα. Και γι' αυτό ο κύριος Τουρνάρας, ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, έλεγε, μα γιατί να μην πάρουμε το φθηνό υπόλοιπο που έχουμε από το τρίτο μνημόνιο για το μαξιλάρι. Τώρα πάμε, κύριε καθηγητά, να δούμε τι γίνεται από τις 21 Αυγούστου και μετά. Τι θα συμβεί, τι σημαίνει πρόγραμμα μεταμνημονιακής παρακολούθησης, γιατί εκεί γίνεται και η μεγάλη συζήτηση τις τελευταίες δύο μέρες μετά την επιβεβαίωση από έναν κυβερνητικό παράγοντα που μετέχει στις διαπραγματεύσεις ότι δεν συζητούμε για αντίμετρα. Τα συμφωνηθέντα είναι συμφωνηθέντα και θα πάμε σε περικοπή των συντάξεων. Δεν έχει να κάνει με το πόσο θα πιάσουμε τον στόχο του πλεονάσματος κλπ. Πάμε λοιπόν να τα δούμε. Δεν ξέρω αν μπαίνουν στο ίδιο καλάθι, αλλά φαντάζομαι ότι με έναν τρόπο συσχετίζονται. Ναι, βεβαίως πρέπει να πούμε ότι το μέτρο της περικοπής των συντάξεων και η μείωση του αφορολόγητου που έρχεται πίσω, όπως γνωρίζετε, αυτά είναι συμφωνηθέντα του τρίτου μνημονίου, δηλαδή του μνημονίου της νυν κυβέρνησης του 2015, έτσι. Αυτά λοιπόν, οι εταίροι μας λένε ότι αυτά είναι συμφωνηθέντα, άρα δεν θέλουμε ή δεν μπορούμε να διαπραγματευτούμε πάνω σε αυτό. Το αν είναι σωστό ή όχι είναι μια άλλη ερώτηση, έτσι. Το δεύτερο που θέσατε πριν είναι αυτό που είπαμε ήδη, δηλαδή ότι όσο δεν έχουμε αποπληρώσει τα 180 δις, που είναι το 75% των 240 που έχουμε δανειστεί από επίσημες πηγές, είμαστε υπό αυστηρή εποπτεία. Άρα λοιπόν όλα τα μέτρα που θα συζητούνται και θα πρέπει να συμφωνηθούν με τους θεσμούς, δηλαδή με τους δανειστές μας ουσιαστικά. Και γι' αυτό νομίζω ότι δεν μπορούμε να μιλάμε για καθαρή έξοδο, δηλαδή δεν παίρνουμε πίσω απόλυτα την κυριαρχία της οικονομικής μας πολιτικής. Δυστυχώς, βέβαια, από μια άποψη. Θα μπορούσε να λειτουργήσει. Αλλά αυτό ισχύει βέβαια και για τις άλλες χώρες, δεν είναι κάτι που ισχύει μόνο για την Ελλάδα. Ναι, απλώς εμείς, κοιτάξτε τώρα τι λέμε, όχι εμείς, τι λέει η σημερινή κυβέρνηση στην κοινωνία. Ότι μην ανησυχείς, εγώ θα βρω τα αντίμετρα, η στρατηγική των αντιμέτρων μας, λέτε, δεν μπορεί να ισχύσει. Άρα πάμε από την 1η-1η του 19 σε περικοπή συντάξεων με ταβάνι το 18%, γιατί κάποιοι εκεί δεν χρειάζεται να γίνεται σπέκουλα, το ταβάνι θα είναι το 18%, δεν είναι καθολικό το ποσοστό της μείωσης. Σωστό. Και από την 1η-1η του 20 στην κατάργηση του αφορολογήτου, χωρίς να μπαίνει στη διαδικασία η άλλη πλευρά των δανειστών να συζητά για αντίμετρα. Κοιτάξτε, αυτό είναι κάτι ανοιχτό. Δηλαδή, τα αντίμετρα μπορεί να συζητηθούν εφόσον έχουμε πετύχει ένα πολύ μεγάλο πλεόνασμα που υπερβαίνει το συμφωνημένο, που είναι, ξέρετε, στην αρχή 2,5%, πάει μετά 3,5% μέχρι το 2022. Αν καταφέρουμε να έχουμε ακόμα μεγαλύτερο πλεόνασμα,
τότε ναι, θα μπορούσαν να συζητηθούν κάποια αντίμετρα. Απ' την άλλη όμως, το για να έχουμε τόσο μεγάλο πλεόνασμα και πάνω από το συμφωνημένο, σημαίνει ότι θα πρέπει να έχουμε πάρα πολύ μεγάλη αφέμαξη της οικονομίας από φόρους κτλ. Και επιπλέον πρέπει να είναι καθαρό. Δηλαδή, δεν μπορούμε να συζητάμε δίθεν πλεόνασμα όταν το δημόσιο ακόμα χρωστάει περίπου 3-4 δις σε προμηθευτές. Και όπως ξέρετε, και οι θεσμοί συζητάνε ότι πρέπει να αποπληρώσουν. Είναι όρος. Είναι καθαρό δηλαδή το πλεόνασμα και όχι εικονικό. Ναι. Όχι, και αυτό είναι όρος, λοιπόν, ότι δηλαδή θέμα, πρέπει. Δηλαδή ότι ορίζει και τα ποσοστά που πρέπει να αποπληρωθούν οι οφειλές του δημοσίου. Ακριβώς. Δημοσίου. Άρα εσείς μιλάτε για μαγειρεμένο σε ένα βαθμό πλεόνασμα. Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι το λέω εγώ μαγειρεμένο. Εάν δούμε τα ότι ας πούμε το πλεόνασμα είναι περίπου 6 κάτι δις, αλλά χρωστάμε 4, δεν είναι θέμα μαγειρεμένο. Το πραγματικό πλεόνασμα είναι πολύ λιγότερο. Δεν είναι θέμα μαγειρεμένου ή όχι. Είναι θέμα καθαρά μιας αριθμητικής πράξης. 6 δις κάτι πλην 4, το καθαρό είναι 2 κάτι. Τελείωσε. Δεν έχει άλλο θέμα, ναι, νομίζω. Το καταλαβαίνει. Είναι απλά μαθηματικά, απλά λέτε, μαθηματικά του δημοτικού και ένας φοιτητής. Εσείς τι λέτε, δεν νομίζω να είναι κάτι τόσο σύνθετο. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε, κύριε καθηγητά. Να είστε καλά, εις το επανειδήν. Θέλετε να μας πείτε και για την εκδήλωση. Ευχαριστώ. Έχετε πολύ, μια κύριε. Πολύ σημαντική εκδήλωση την Πέμπτη. Μπορεί να απευθύνεται στους ανθρώπους στην θέλετε, Αθήνα, ναι. Αλλά εμείς, επειδή είμαστε στην πλατφόρμα της COSMOTE και μας βλέπουν αρκετοί και εκεί, για πείτε μας τι έχετε και πού. Ναι, και καταρχάς πρέπει να πούμε ότι ναι, διοργανώνεται στην Αθήνα, η πρωτοβουλία όμως ξεκίνησε από το δικό μας πανεπιστήμιο, από το δικό μας τμήμα. Είναι λοιπόν μια ημερίδα που έχουμε την άλλη Πέμπτη, 24 Μαΐου. Πρέπει να ξεκινήσω να πω, βέβαια, για να είμαι και ειλικρινής, ότι η ιδέα ήταν ενός δικηγόρου φίλου του κυρίου Σταύρου Τσίπρα, ο οποίος μετά μας το είπε, μας το πρότεινε και είμαστε οι πρώτοι που ενταχθήκαμε ως οικονομικό τμήμα σε αυτή την πρωτοβουλία. Εν τω μεταξύ έχει μεγαλώσει πολύ, γιατί είδαν ότι είναι πολύ ενδιαφέρον. Έχει μπει και το Καποδιστριακό Αθηνών, έχει μπει η νομική βιβλιοθήκη, έχει μπει μέσα η Αλφα Τραστ. Και είναι ένα συνέδριο λοιπόν με θέμα το μέλλον του χρήματος, στο οποίο μεταξύ άλλων διακεκριμένοι ομιλητές είναι ο ίδιος ο κύριος Στουρνάρος, Τράπεζα της Ελλάδος, ο κύριος Χαρδούβελης, πρώην Υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Μάικλ Κούμχοφ, ο Chief Economic Advisor, δηλαδή ο πρώτος οικονομολόγος της Κεντρικής Τράπεζας της Αγγλίας, ο κύριος Πολ Wong, ο οποίος είναι από την Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών Βασιλείας, και πολλοί άλλοι ξένοι και Έλληνες διαπρεπείς οικονομολόγοι. Από το δικό μας τμήμα είναι επίσης ο κύριος Στέφανος Παπαδάμου και ο δόκτωρ Μάριος Οικονόμου και εγώ. Αυτό είναι το συνέδριο, το οποίο είναι η μερίδα, διοργανώνεται στην Γενάδιο Αρχαιολογική Σχολή που είναι στην Οδό Σουηδίας. Και ναι, νομίζω ότι είναι κάτι πολύ πρωτότυπο, με ένα θέμα που δεν έχει μέχρι τώρα συζητηθεί στην Ελλάδα, ακόμα και στο εξωτερικό είναι πολύ λίγο συζητημένο, κρυπτονομίσματα, πώς αντιμετωπίζει κανείς όλα αυτά τα καινούρια θέματα κτλ. Ευχαριστώ θερμά, κύριε καθηγητά. Καλή επιτυχία την Πέμπτη στο συνεδριό σας.